Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα περιηγηθούμε στη σελίδα διαχείρισης του Pocket Wi-Fi Huawei Y5573C, θα δούμε τις ρυθμίσεις και τον τρόπο ασύρματης σύνδεσης, αλλά και τη νέα δυνατότητα σύνδεσης μέσω QR Code. Αφού συνδεθούμε στο δίκτυο μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούμε, πληκτρολογούμε 192.168.8.1. Εισάγουμε ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στη λέξη admin και πατάμε σύνδεση. Στο μήνυμα για την ισχύ του κωδικού, επιλέγουμε αργότερα. Στην περίπτωση που έχουμε ενεργό PIN, το καταχωρούμε στο αντίστοιχο πεδίο. Παρακάτω θα δούμε πώς μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε. Βλέπουμε ότι ανοίγει αρχική σελίδα και από προεπιλογή είναι σε σύνδεση. Πηγαίνοντας στο πεδίο στατιστικά στοιχεία, μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε όριο χρήσης δεδομένων αν το επιθυμούμε. Στην επιλογή SMS μας δίνει τη δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος. Για παράδειγμα, στέλνοντας 1 στο 1256, ενημερωνόμαστε για το υπόλοιπο των δεδομένων του προγράμματός μας. Από το μενού ρυθμίσεις, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το SSID και το κλειδί Wi-Fi του ασύρματου δικτύου μας. Συμπληρώνουμε το όνομα SSID και επιλέγοντας αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, μπορούμε να ορίσουμε εμείς όποιο Wi-Fi password επιθυμούμε. Πατάμε τέλος για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Στο επομενού στοιχεία σύνδεσης και στη συνέχεια επιλέγοντας σύνδεση, βρίσκουμε τους διακόπτες περιαγωγής δεδομένων και αυτόματης επιλογής δικτύου, ενώ αντίστοιχα στο μενού διαχείριση προφίλ μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα νέο προφίλ, για παράδειγμα VPN. Επιλέγουμε νέο προφίλ, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και πατάμε αποθήκευση. Τέλος, στο μενού ρυθμίσεις δικτύου έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε να λειτουργούμε σε 2G, 3G ή 4G μόνο. Στο μενού WLAN και συγκεκριμένο στο μενού βασικές ρυθμίσεις WLAN μπορούμε να αλλάξουμε το SSID και το κοινόχρηστο κλειδί WPA του ασύρματου δικτύου μας, αν δεν το είχαμε κάνει κατά την πρώτη σύνδεση. Πηγαίνοντας στην ασφάλεια και διαχείριση κωδικού PIN, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε αντίστοιχα το PIN της κάρτας SIM. Τέλος, στο μενού σύστημα, βλέπουμε τις πληροφορίες της συσκευής μας, ενώ στο μενού ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε για ενημερώσεις λογισμικού. Με το νέο 4G Pocket Wi-Fi Huawei Y5573C, η σύνδεση του κινητού μας στο ασύρματο δίκτυο είναι πανεύκολη. Απλά σκανάρουμε τον QR code που βρίσκεται στο καπάκι της συσκευής και συνδεόμαστε με το Wi-Fi χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσουμε το κωδικό Wi-Fi key. Αφού σκανάρουμε τον κωδικό, επιλέγουμε απλά σύνδεση και το κινητό έχει συνδεθεί. Δυνατότητα για τη διαχείριση του Wi-Fi δικτύου μπορούμε να την έχουμε και μέσω της εφαρμογής Huawei HiLink App που διατίθεται σε App Store και Play Store. Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής και αφού συνδεθούμε στη συσκευή μας, επιλέγοντας Tools και στη συνέχεια SMS, μπορούμε να στείλουμε SMS, ενώ αντίστοιχα από το εικονίδιο των ρυθμίσεων επάνω αριστερά μπορούμε να επεξεργαστούμε τις ρυθμίσεις της συσκευής μας. Επιλέγοντας την ονομασία του Pocket, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το SSID name και password σε αυτό που επιθυμούμε. Τέλος, επιλέγοντας την αρχική οθόνη device, βλέπουμε τι όγκος δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί. Όποια σύνδεση κινητής Cosmote και αν έχετε, έχετε και τον πραγματικό έλεγχο κόστος στο Megabyte σας. Με την υπηρεσία Cosmote My Internet, ενημερώνεστε κάθε φορά που καταναλώνετε το 100% των δωρεάν Megabyte σας, έχοντας την ασφάλεια ότι δεν θα χρεωθείτε ούτε ένα ευρώ χωρίς να το επιλέξετε. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας. Για εγγραφή, πατήστε εδώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Cosmote βρίσκεται στη διάθεσή σας.